Ο Γιώργος Χατζηνάσιος γιόρτασε τα 50 χρόνια μουσικής ιστορίας του στο Ηρώδιο και έδωσε μια μοναδική συναυλία έχοντας στο πλευρό του αγαπημένους καλλιτέχνες. Η κάμερα της εκπομπής μας και ο δημοσιογράφος μας Φάνος Παπαδόπουλος ήταν εκεί και μίλησε μαζί τους. Εγώ είχα την χαρά, την τύχη, την τιμή να το συναντήσω στα πρώτα μου βήματα. Στάθηκε πολύ γενναιόδωρα απέναντί μου δίνοντας μου δύο τραγούδια και άνοιξε το δρόμο, έγινε το εφαλτήριο για να... Για να συνεχίσω την παρακάτω μου πορεία. Στις αρχές του φθινοπόρου ετοιμάζουμε το καινούργιο τραγούδι που θα κυκλοφορήσει εντός των ημερών. Να ευχηθώ στον Γιώργο το Χατζηνάσιο να είναι γερός, δημιουργικός, γιατί έχει ακόμη να δώσει πολλά. Δυστυχώς το μάθημα σολφές ορφάνευσε κατά 50%. Έφυγε η Μαριάννα, έφυγε ο Ρόμπερτ πρόσφατα. Πολύ στενοχωρηθήκαμε, ασφαλώς, και στενοχωριόμαστε. Ο Γιώργος Χατζηνάσιος είναι από τους μεγαλύτερους λαϊκούς συνθέτες, ένας σημαντικός δημιουργός. Είμαι τυχερός που συνεργάστηκα μαζί του. Τον Γιώργο Χατζηνάσιο πριν από πολλά χρόνια και πάντα ήμουν θαυμαστής και του έργου του. Μου άρεσε μάλιστα και το άγγιγμα της ψυχής που είχε γράψει για τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Γενικά θυμάστε κάποια αστεία στιγμή, κάποια περίεργη που όταν τραγουδούσατε που σας έχει συμβεί? Όταν είμαι στη σκηνή είμαι πολύ συγκεντρωμένος σε αυτό που κάνω και προσπαθώ να κρατάω αυτό που έχουμε στη σκηνή, να το μοιραζόμαστε με το κοινό. Σας έκανε κριτική, σας έλεγε τι να διορθώσετε? Ναι, μου έκανε πάρα πολύ κριτική, αφόρητη κριτική μου έκανε. Αλλά μου έκανε καλό κιόλας, γιατί τη χρειαζόμουν. Ήταν συγκινητικό σήμερα, του φιλήσατε και το χέρι? Α, το είδατε. Ναι, του φίλησα το χέρι εκ μέρους νομίζω όλων των μουσικών και όλων των καλλιτεχνών. Πώς είναι να συνεργάζεται με έναν καλλιτέχνη τέτοιου βεληνικούς? Νιώθετε δέος, άγχος? Άγχος ότι πρέπει να σταθώ, εντάξει. Προσπαθούσα να είμαι όσο πιο συνεπής γίνεται σε όλες τις πρόβες, πάντα να έρχομαι ένα τέταρτο μισή ώρα πιο νωρίς κτλ. Ξεκουραστήκατε καθόλου? Πήρα 5 μέρες άδεια. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Κάποια στιγμή θα έρθουν και μερικές ημερούλες μέσα στο Σεπτέμβριο, ενδιάμεσα που θα ξεκινήσω και τα γυρίσματα στο The Voice. Κάτι προλάβω να κάνω. Ξεκινάνε το Σεπτέμβριο τα γυρίσματα? Ναι, ξεκινάνε τώρα σύντομα. Η ίδια ομάδα? Η ίδια ομάδα, ακριβώς όπως ήμασταν, όλα τέλεια. Και παρουσιαστής? Και παρουσιαστής, ναι, από ό,τι γνωρίζω. Δεν μπορώ να μην αναφερθώ και στο περιστατικό που είχε γίνει στα MAD. Νομίζω ότι είναι λάθος μέρα. Συγγνώμη. Γεια σας, πάω. Τραγουδάω Ηρώδιο σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει κάποιο έτσι τραγούδι που ξεχωρίζεις? Αν πρέπει να πω ένα, θα πω το «Ποιος να συγκριθεί μαζί σου». Μαρία Μπακοδήμου απέναντί σας στο Sky φέτος. Ναι, θα έχουμε και τη Μαρία Μπακοδήμου απέναντί μας. Ανυπομονώ να τη δω, να δω τι θα κάνει κτλ. Έχει πάντα ενδιαφέρον να υπάρχει στην πιάτσα αυτή, έτσι, κόσμος. Έχουμε τις πληροφορίες ότι θα είσαι coach στο Jazz The Two of Us. Ισχύει? Δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω ούτε να το διαψεύσω. Κατά καιρούς έχω συζητήσει για πάρα πολλά talent shows που κάτι θα ήμουν. Οπότε μπορεί να συμβαίνει το ίδιο και σε αυτή την περίπτωση. Ή να μην συμβαίνει καν. Αν ήμουν λοιπόν στο Jazz The Two of Us, θα ήθελα να είχα για παρτενέρ ένα πρόσωπο που να είναι ακαυτό. Ένα πρόσωπο που να μην έχει κουράσει καθόλου τον κόσμο και ένα πρόσωπο που να έχει και κάτι να πει. Ένα φρέσκο πρόσωπο, ας πούμε. Εδώ έχει κάτι απορίες ο Παναγιώτης και του Τισλίνου. Τι βάζεις και γυαλίζεις? Τι είναι αυτό που σε κάνει να γυαλίζεις καταρχάς? Θες να γυαλίζεις? Γιατί Παλαβάστερνος, πολύ ωραίος. Μ' αρέσει πάρα πολύ και πολύ χιούμορ. Πραγματικά μ' αρέσει. Τι είναι αυτό που σε κάνει να γυαλίζεις? Γυάλιζε. Κρέμα. Βάζεις κρέμα. Μεσοθεραπεία, λέω εγώ. Μου κάνει. Να σας πω και λίγο κάτι όμως. Αυτό έχει να κάνει και με τον εσωτερικό σου κόσμο. Το ότι ακριβώς εσωτερικεύεις το πρόσωπό σου. Μπορεί απλά να μην έβαλε πούδρα και να γυάλιζε. Αν δεν σου βάλουν πούδρα και make-up εσένα τώρα και βγει. Θες να βγεις γυαλιστέρος αύριο? Δεν θέλεις τη τηλεόραση? Δεν θέλει. Δεν θέλει. Κούλα μου. Γι' αυτό το λέω. Κατάλαβες. Λένε ότι θα είναι στο Τζαζ το Παναγιώτης. Έτσι. Δεν το επιβεβαίωσε ο ίδιος βέβαια. Είναι λογικό να είναι όμως, γιατί είναι και στο ίδιο κανάλι. Έχει πάρα πολύ ωραία φωνή. Έχει φοβερή φωνή. Πάντως, εγώ θέλω να σας πω ότι πρώτη φορά το ακούω. Δηλαδή, έχουμε ακούσει για άλλα ονόματα. Φημολογείται ότι ίσως να είναι κοινά ιταλικά καβά, ότι μπορεί να είναι ο Στέφανος Πιτσίνιαγκας. Για τον Παναγιώτη Ραφαλίδη, εγώ πρώτη φορά το ακούω. Η Ματίνα Νικολάου σίγουρα ξέρουμε ότι έχει κλείσει με τον σύντροφο του Βασίλη. Ναι, ξέρουμε, έχω διαβάσει πολλές φορές. Δεν είναι και στο ίδιο κανάλι, ας πούμε. Ωραίο. Δεν είπα κάτι αποκλειστικό, μην τρελαίνεστε. Εγώ δεν το είχα ξανακούσει. Πρώτη φορά το ακούω από σένα. Πού φέρε το αποκλειστικό, Λουσί? Να σε καλά, μπράβο. Έτσι θα καταπληκτώνει. Πετάει. Τακ, 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 πετάει. Τα πετάει έτσι με δόσει.